Η βία έχει ποσοτικά στοιχεία και δείχνει ότι σε μεγαλύτερο βαθμό τα θύματα είναι γυναίκε. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ο μοναδικό κανόνα, αφού και οι άνδρες πέφτουν θύματα γυναικών, με τη βία να είναι κυρίω λεκτική και ψυχολογική, αλλά όχι μόνο. Η βία κατά των ανδρών, οφείλουμε να πούμε ότι είναι λεκτική βία κυρίω και ψυχολογική βία, ενίοτε και σωματική βία. Ωστόσο, νομίζω ότι τα περιστατικά σωματική βία είναι λιγότερα, αριθμητικά τουλάχιστον είναι λιγότερα σε σχέση με τα περιστατικά σωματική βία που αφορούν θύματα γυναίκε. Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι φαινόμενο καθημερινό και πλέον καταγγέλλονται με μεγαλύτερη κατανόηση και καμία ανοχή της κακοποίησης από τα θύματα. Μόνο χθε Κυριακή πανελλαδικά καταγγέλθηκαν 80 περιστατικά βίας και έγιναν 55 συλλήψεις. Μεταξύ αυτών και μια γυναίκα στο Εράκλειο, στην οποία έκανε μήνυση ο πρώην συντροφό τη για κακοποίηση. Νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση των τελευταίων έτσι, θα έλεγα ετών, το ότι τελικά μιλάμε για τη βία. Άρα λοιπόν αναγνωρίζουμε και τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είτε από ανδρικό φύλλο, είτε από γυναικείο φύλλο, που προφανώ γίνεται κατά κύριο λόγο, είτε από γυναικείο φύλλο. Το περιστατικό αφορούσε μια 38χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, που όπω καταγγέλθηκε προχώρησε σε εξύβριση και απειλή κατά του 48χρονου πρώην συντρόφου τη, στον οποίο επιπλέον Προκάλεσε αμυχέ. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή στην Κρήτη. Τελευταία διαπιστώνουμε ότι τελικά η ενδοοικογενειακή βία α, δεν έχει και φύλλο. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε και ξέραμε ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει οικονομικό επίπεδο, δεν έχει κοινωνικό επίπεδο, α, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο σε συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά αφορά και στο ανδρικό φύλλο. Η 38χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ το στοιχείο που φάνηκε να δημιουργεί εντύπωση ήταν πως ο 48χρονος είχε ζητήσει και είχε εδώ και καιρό εγκαταστήσει στο κινητό του την εφαρμογή Panic Button αφού είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακή βία από τη σύντροφό του και στο παρελθόν. Οφείλουμε να καταδικάσουμε την ενδοοικογενειακή βία από όπου και αν προέρχεται, από όποιο φίλο και αν προέρχεται, από ποιον άνθρωπο και αν προέρχεται. Και ε, νομίζω το ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα τελευταία είναι πραγματικά μια, νίκη, μια, μια, νίκη όσον αφορά γενικότερα την κοινωνία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στην Ελλάδα ένα μέρος που τίνει να φτάσει το 1 τρίτο των συνολικών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας αφορούν θύματα άντρε που καταγράφονται με μεγαλύτερο δισταγμό, καθώς καταγγέλλονται με ιδιαίτερο δισταγμό και αισθήματα ντροπή για τη βία που δέχονται. Και δεν την αναγνώριζε και ντρεπόταν. Είναι πολύ δύσκολο για ένα στόμα ενό άνδρα να ανοίξει σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, να μιλήσει δηλαδή για τη βία την οποία δέχεται, αλλά επίση και δεν αναγνωρίζεται. Κάτι το οποίο δεν αναδεικνύεται, δεν αναγνωρίζεται.